Σέμαν, άλλη μια εκπομπή είναι κοντά σας, άλλο ένα μη μου πεις μόλις έχει ήδη ξεκινήσει, άλλη μια εβδομάδα έτσι την οποία διανύουμε και η οποία είναι καταπληκτική. Λέει τη διανύουμε, σχεδόν κοντεύουμε να τελειώσουμε. Πότε όμως αρχίζω και πότε τελειώνω, πίστεψέ μου ότι δεν μπορώ να το καταλάβω και πάρα πολύ εύκολα. Ο λόγος δεν είναι γιατί δεν είναι η αρχή μου έντονη, αλλά και το τέλος μου, να δεις πόσο έντονο είναι. Είναι γιατί ξέρω ότι μετά από κάθε τέλος υπάρχει μια νέα αρχή. Και όταν ένας άνθρωπος ξέρει στη ζωή του αυτό, ξέρει τα πάντα. Τα κορίτσια μου είναι έτοιμα εδώ πέρα. Μαρία Κατσουλέρη σήμερα από την στήλη την ιατρική, όπως κάθε εβδομάδα, με πάρα πολύ ωραία θέματα. Ειρήνη Σπυρίδη εδώ από τις οικονομικές λύσεις, όπου θα μας προτείνει πράγματα τα οποία θα μας δώσουν χρήματα στην τσέπη και όχι θα μας πάρουν χρήματα από την τσέπη. Αλλά εγώ δεν ξεκινάω. Πριν όμως να πω τα καταστήματα Τζόρτζιο, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Κωνσταντίνο που για άλλη μια φορά έδωσε υπέροχο, πραγματικά να τα δείξουμε. Πάμε αυτό ακριβώς. Υπέροχα cupcakes. Κοίτα, παιδιά, χρώμα. Δηλαδή αυτά δεν θέλεις να τα φας. Είναι από αυτά που θες μόνο να τα βλέπεις. Κατάλαβες. Δηλαδή δεν θες να τα αγγίξεις. Ναι, είναι το ντεκόρ. Αλλά όμως είναι αληθινά, δεν είναι ψεύτικα. Δηλαδή, γιατί εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ψεύτικο, φίλε τηλεθεατή. Είμαστε από αυτούς που ακόμα και το ψεύτικο να κάνουμε, το παρουσιάζουμε ως αληθινό. Γιατί είμαστε αληθινοί, έτσι δεν είναι. Εγώ δεν πάω πουθενά, σε παρακαλώ, σήκω. Γιατί? Όχι, θα σε πάω μπροστά, σήκω. Γιατί, καλέ. Δεν υπάρχει ρήτος να μην δω αυτό το κλείσιμο. Καλέ, πού θα με πας και τα όχι, καλέ. Που θα σε πάω, θα σε πάω στα αστέρια. Ή μήπως χαθείς και πονέσω πολύ. Στα αστέρια. Όχι, έλα εδώ. Ένα και σε παρακαλώ, Γιάννη, δώσ' το λίγο. Δηλαδή, πες μου τώρα, κοίτα εδώ πέρα. Όχι, όχι. Θέλω διάβασμα. Μα τι είναι αυτό, ρε παιδί μου, τι φοβερό ντύσιμο. Φοβερό. Αζούρα, είναι. Αζούρα. Οι φίλοι μου. Είναι όλα, είναι ένα κομμάτι αυτά. Ψυχικό. Είναι ωραία καταπληκτικό. Ρουχαλάκια, δεν είναι καταπληκτικά. Ναι, και σου πάνε πάρα πολύ. Έχεις πολύ ωραίο πόδι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν παίζεις μπάσκετ. Όχι, αλλά κολύμβηση και πολεμικές τέχνες. Ωραία. Θα κάτσω μια μέρα να με χτυπήσεις, δεν σου παρακαλώ. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, ξαναπάω από εδώ γιατί δεν θέλω να χαλάσει το προξενιό, Γιάννη. Δεν νομίζω και φέτος να γίνει τίποτα και να χαλάσει το προξενιό μου, και μια και χωρίς και την ημερομηνία του γάμου. Όχι, όχι, όχι. Λες, όχι. Το θέμα είναι ότι σε αυτόν εδώ το γάμο θα υπάρξουν πάρα πολλές κουμπάρες, καταλαβαίνεις. Και άμα πρέπει να εξυπηρετώ όλες αυτές τις κουμπάρες. Α, σε ζήτω που καήκαμε. Τι κάνετε? Καλά. Σήμερα δεν είμαστε μόνοι, δηλαδή εννοώ ότι είμαστε εμείς οι τρεις, αλλά αμέσως μετά στο επόμενο κομμάτι της εκπομπής θα έχουμε κοντά μας και έναν αγαπημένο έτσι συνεργάτη και καλεσμένο. Έναν άνθρωπο ο οποίος επιμελήθηκε τους τίτλους της φετινής τηλεοπτικής μας σεζόν, επιμελήθηκε το site γενικότερα και το live streaming όλου του σταθμού, δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με τα ιντερνετικά μας, με την προώθησή μας κτλ. Ο Δημήτρης Τουρκάκης που θα είναι εδώ σε λίγο κοντά. Μας, η Mantra Media, όπου θα μας αναλύσει πάρα πολλά και πράγματα που και εσένα ενδιαφέρουν γιατί ασχολείσαι πολύ με τα site, αλλά και όλους εσείς από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο, αλλά και το εξωτερικό. Και μετά θα συνεχίσουμε με θέματα πολύ ωραία. Τι έχετε ετοιμάσει για σήμερα, με τι θα μιλήσεις? Εγώ έχω ετοιμάσει, θα μιλήσουμε πάλι για ΕΣΠΑ, απλά αυτή τη φορά τι κολπάκι θα κάνουμε. Έχει βγει τώρα κάτι όπου θα είναι έτοιμο το 2017. Και θα ήθελα να το πούμε από τώρα στον κόσμο. Για να προετοιμαστεί ο κόσμος. Μπράβο, και έχει να κάνει με franchise. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει ξαναγίνει στην Ελλάδα. Ναι, και μας αρέσει πάρα πολύ. Μας αρέσει και δίνουν 70 εκατομμύρια μάλιστα. 70 εκατομμύρια! Έλα ο Χριστός και η Παναγία. Franchise, μιλάμε τώρα. Μαρία, εσύ. Εγώ θα μιλήσω ποια είναι η διαφορά της γρίπης και του κρυολογήματος. Πολύ σημαντικό, γιατί όλοι νομίζουμε ότι λένε πω πάλι έχω γρίπη και έχουν κρυολόγημα. Υπάρχει διαφορά, δεν είναι το ίδιο τελικά? Όχι, δεν είναι το ίδιο. Είναι διαφορετικό. Ελπίζω βέβαια, επειδή έχει δείξει ιστορία ότι για ό,τι μιλάς την επόμενη εβδομάδα το βγάζεις. Ελπίζω ότι την επόμενη. Μίλησες για έρπη, έβγαλες έρπη την άλλη εβδομάδα. Αφού με έχετε αγχώσει εδώ μέσα. Μίλησες για το ένα. Λοιπόν, ελπίζω να μην έχει την επόμενη εβδομάδα κρυολογημένη. Αν με μασκούλα από το νοσοκομείο. Δεν πειράζει. Πάντως της είπα ότι αν είναι κάθε φορά που μιλάς για ένα θέμα στην εκπομπή, την άλλη φορά να το βγάζεις. Όπως και εμείς εδώ θα μου εκλείψεις λοιπόν τίποτα βαριά θέματα. Τώρα δεν ξέρω. Είναι κολλητική η στήλη της. Εσύ θα κάνεις συμπτώματα σήμερα και εγώ θα μάθω. Εγώ θέλω πάρα πολύ να μάθω. Ωστόσο, θέλω να πω κάτι. Σήμερα δίνω ένα καταπληκτικό δώρο και μισό λεπτό γιατί κάπου το είχα σημειώσει. Δηλαδή, όταν εννοώ κάπου το είχα σημειώσει, ακούστε λοιπόν τι δίνω σήμερα. Για να δούμε.
Επειδή υπάρχει έτσι μια περίοδος που είναι περίοδος κρίσης οικονομικής, αλλά πάρα πολλά όμως νέα παιδιά, αλλά και μεγαλύτεροι, πρέπει να οδηγούν καταρχήν πάνω απ' όλα με μεγάλη προσοχή, αλλά και να έχουν και δίπλωμα. Ναι. Ξέρεις ότι μαστίζει το γεγονός ότι πάρα πολλά παιδιά παίρνουν το μηχανάκι και δεν έχουν δίπλωμα. Έτσι, η σχολή, αυτή που υπογράφει όλα αυτά τα χρόνια και εγγυάται το αποτέλεσμα με άρτια εξοπλισμένο στόλο όσον αφορά τα αυτοκίνητα. Με πάσης φύσεως, αν το θέλεις, αλλαγές στα διπλώματα, επαγγελματικό, ερασιτεχνικό, άδειες, οτιδήποτε χρειάζεται ένας αυτοκινητιστής ή ένας απλός οδηγός, ο κύριος Γιάννης Ασημακόπουλος από τη Λεωφόρο Θιβών στην Οίκαια θα μας κάνει δώρο στο τέλος της εβδομάδας ένα δίπλωμα μηχανής ή αυτοκινήτου, όλα μέσα στο δώρο, το διάβασμα, το να δώσεις εξετάσεις, τα μαθήματά σου, ένα full λοιπόν πακέτο που θα επιλέξει ο εκάστοτε που θα κερδίσει αν θέλει αυτοκινήτου ή διπλώματος, και έτσι λοιπόν θα είναι εντελώς δωρεάν από τη σχολή που όλα αυτά τα χρόνια υπογράφει εγγυημένα το δίπλωμα αυτοκινήτου ή μηχανής ή οτιδήποτε έχει να κάνει με την οδήγηση, με ό,τι πιο σύγχρονο από εξοπλισμό. Μάλιστα, έχει και ειδική, αν το θέλεις, δική του υπηρεσία, που όταν κάποιος είναι κοντά στη σχολή, δεν εννοώ τώρα να μένει στην Αλικαρνασσό, εννοώ ότι όταν είναι κοντά στην Οίκαια, από τη Λεωφόρο Θιβών, έρχεται, σε παίρνει από το σπίτι σου, κάνεις τα μαθήματά σου και σε ξαναγυρνάει σπίτι. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιάννη Ασημακόπουλο, σχολές Ασημακόπουλος βεβαίως, και τους ευχαριστούμε πολύ για το δώρο τους. Μη μου πεις papakiakou.com. Ένα σούπερ τυχερός θα κερδίσει εντελώς δωρεάν το δίπλωμά του οδήγησης με όλα τα παρελκόμενα μηχανής ή αυτοκινήτου. Και όταν λέμε ότι αυτή η σχολή όλα αυτά τα χρόνια υπογράφει το αποτέλεσμα, εννοούμε ότι μπορούμε, το λέμε και το πράττουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις σχολές της οδήγησης Ασημακόπουλος. Έχουμε όμως πάρα πολλά γενικά εν καιρό να δώσουμε και να πούμε, και ο ίδιος θα είναι κοντά μας τις επόμενες εβδομάδες, γιατί θέλω να μου διευκρινίσει γενικότερα πάρα πολλά πράγματα που δεν ξέραμε. Ξέρεις, έχουν αλλάξει, έχει αλλάξει τώρα το σύστημα. Βεβαίως. Είναι πιο δύσκολο. Η ηλεκτρονική εκμάθηση του ΚΟΚ έχει σχολή με πολλά ωραία τεστάκια που κάποιος πάει με πιο μεγάλη σιγουριά. Μπράβο. Και γι' αυτό έχει και το 99% της επιτυχίας. Και τα ανήψια μου και όσοι φίλοι μου πήγαν στη σχολή με την ότι περάσανε. Βέβαια. Αυτό σημαίνει ότι η σχολή κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά. Μα με αγαπάει όπως εσύ. Με αγαπάει, ναι. Αν αυτό είναι το πρόβλημά σου, να το απαντήσω. Ναι. Εγώ, ας πούμε, που φοβάμαι να οδηγήσω. Ναι, και καλά κάνεις. Και εμείς φοβόμαστε να οδηγήσεις. Ναι, για σένα που φοβάσαι, ο Γιάννης Ασημακόπουλος με τους συνεργάτες του θα σου αποδείξει ότι το δεν τιμόνι δεν είναι τίποτα, δεν είναι φόβος, είναι απλά να νιώσεις σιγουριά με αυτόν που θα σε μοιήσει την οδήγηση. Φοβία. Ευτυχώς έτυχα σε ένα πολύ καλό δάσκαλο. Παίζει και πραγματικά το ξεπέρασα. Και το ξεπέρασα μέσα σε 3 μήνες. Ναι. Εγώ δηλαδή την ώρα που οδηγούσα νόμιζα ότι όλοι οι υπόλοιποι θα πέφτανε πάνω μου. Δεν ξέρω παιδιά, το παθαίνει πάρα πολύ. Είναι φυσιολογικό. Και εγώ, βέβαια όλο αυτό έχει να κάνει με τον άνθρωπο που έχεις δίπλα σου για να σημειώσει. Αλλά αυτή τη σχολή την έχω ακούσει όντως. Ναι, είναι πολύ καλή. Η ξαδέρφη μου είναι καταπληκτική, οπότε δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει. Εσύ βέβαια όταν οδηγείς να βάζεις και την βουλιουκλάκι τότε. Όταν πιάνεις το τιμόνι, που και που. Εντάξει, για να σου δίνει λίγο ενέργεια. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Εγώ λέω να μην ξεκινήσουμε με τα ιατρικά. Μην μπούμε αμέσως έτσι στη γρίπη. Να ξεκινήσουμε με το να βάλουμε στον κόσμο, στις τσέπες τους, λίγα χρήματα. Και αμέσως μετά θα συνεχίσουμε και με τον καλεσμένο και με την Μαρία Κατσουλέρη, Κωνσταντουλάκη Γεωργίου. Λοιπόν. Και Νίτσου. Το τελευταίο είναι το Νίτσου. Αυτό κρατάτε, εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάμε. Ξεκινάμε, όπως είπα και πριν, με τα προγράμματα του ΕΣΠΑ. Είπαμε αυτή τη φορά, όπως είπα και πριν, να κάνουμε μία προεργασία, έτσι ώστε, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολα να μαζευτούν αυτά τα έγγραφα και τα λοιπά που έχουν να κάνουν με τις επιδοτήσεις και τα λοιπά, θα τα λέμε εμείς, θα ψάχνω θεματάκια έξυπνα για να προλαβαίνει ο κόσμος, έξυπνα θεματάκια, όπως τώρα, ας πούμε, ποιο θέμα είναι. Η άνοιξη του 2017 εντάσσεται, λέει, στο ΕΣΠΑ των
των franchise. Αυτό ναι. δεν έχει ξαναγίνει. Λοιπόν, όταν λέμε franchise, τι εννοούμε, είναι μεγάλες εταιρείες, μεγάλες αλυσίδες. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν θα έπρεπε τώρα να αναφέρω κάποιες από εδώ και πέρα. Όχι, απλά μιλάμε όμως για μεγάλες αλυσίδες. Ναι, λοιπόν, αν είναι κάποιος ή κάποια κυρία που δεν καταλαβαίνει, γιατί εντάξει, δεν είναι κακό και αυτό. Σαφώς. Είναι δηλαδή όταν ανοίγει ένα κατάστημα κάπου στο κέντρο. Στην όταν υπάρχει, για παράδειγμα, αλυσίδα, να πούμε τώρα ένα κατάστημα Coca-Cola. Ναι, αλυσίδα. Και παίρνεις εσύ το όνομα Coca-Cola και το ανοίγεις, ας πούμε, στη δική σου περιοχή. Ναι. Βέβαια, αυτό για να γίνει. Γιατί πολλοί μου έχουν ζητήσει το όνομά μου να το δώσω franchise, κατάλαβα, δεν τηγούν τις προδιαγραφές. Πρώτη θα είμαι εγώ. Ναι, πρέπει, αυτό για να γίνει πρέπει να υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις, άσχετα τα χρήματα κτλ. Ναι. Που το μαγαζί να φτιαχτεί όπως είναι τα άλλα. Όπως είναι τα άλλα. Οι υπηρεσίες να είναι όπως είναι οι άλλες. Ο καφές π.χ. είναι για καφέ να είναι όπως είναι ο πρωτότυπος. Όπως και εκπαιδεύονται και τα άτομα αναλόγως 3-4 μήνες πιο μπροστά. Σαφώς. Για να υπάρχει και το ανάλογο είδος, έτσι. Και να είναι και. Να είναι και αποδοτικό, βέβαια. Από εκεί και πέρα μέχρι τώρα δεν επιτρεπόταν αυτό. Μια καταπληκτική πράξη, το πήρανε προχθές, το αποφασίσανε προχθές και τα λοιπά, πήγε και στο Υπουργείο. Υπογράφει. Ναι, το έχουν υπογράψει. Λοιπόν, 70 εκατομμύρια δίνουν και έχουν αφήσει ένα ερωτηματικό βέβαια. Μπορεί να είναι πιο λίγα, όταν είμαι πιο λίγα βάζουμε από 50 μέχρι 70 εκατομμύρια. Καλά είναι και αυτά. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι γίνεται όμως. Εάν ζητήσει η εταιρεία franchise το 50%, δηλαδή η μαμά εταιρεία, η μητρική, αν ζητήσει τον franchise το 50%, από εκεί και πέρα δεν προχωράνε σε συμβόλαια. Θα πρέπει δηλαδή να κάνουν λίγο πίσω οι μεγάλες οι εταιρείες των franchise. Ναι, παιδιά, για να υπάρχει. Ναι, για να δηλαδή, και ξέρεις κάτι, το λέω τώρα και σε μεγάλες εταιρείες, γιατί πολλές φορές ακούω ότι για να ανοίξεις αυτό, να μην πούμε ονόματα, 50-60 ότι θέλεις, ας πούμε, 70.000 ας πούμε, για το αέρα. Ναι. Μα άμα στην εποχή που ζούμε, σου δώσει ο άλλος 70.000 και δώσει και άλλα 30 να φτιάξει το μαγαζί και δώσει και άλλα 20 για να λειτουργήσει το μαγαζί, τότε αυτό για να τα βγάλει θα πρέπει να πεθάνει και να τα πάρει η κόρη του. Ναι. Με τους φόρους και τα χαρτώσουμε και τα τέλη και όλα αυτά τα ΦΠΑ. Οπότε, για να ανοίξετε παντού, κατεβάστε λίγο τις τιμές, γιατί και στις τσέπες σας θα μπουν καθαρά χρήματα όπως και το όνομά σας θα όπως μεγαλώσει. Όπως πηγαίνει σε διάφορες εκθέσεις, έχω πάει και εγώ σε διάφορες, σου λένε, είναι μια πολύ πολύ μικρή εταιρεία, αφού ξέρετε ότι δεν έχει αναπτυχθεί ακόμη. Γιατί πας και λες θέλω 25.000, ξεκίναμε 5 μέχρι 9-10 που είναι το όριο και από εκεί και πέρα βλέποντας και κάνοντας και αν γίνει γνωστή αυτή η εταιρεία, από εκεί και πέρα όπως λέω εγώ κοπανάς, ανέβασε και τη δημή και πες θέλω 25-30.000. Λοιπόν, τώρα θα γίνει μία. Λοιπόν, αυτό θα αναπτυχθεί τον Απρίλιο, έτσι, τον Απρίλιο. Mm. Οπότε, ας ψαχτούν από τώρα στο ίντερνετ. Βεβαίως. Ας ενημερωθούν, γιατί τα χαρτιά αυτή τη φορά δεν θα είναι τόσο εύκολα, θα είναι δύσκολα, ενώ αυτά που τα γράφουν, μπράβο. Λοιπόν, γιατί θέλουν να πάρουν και 2-3 εγκρίσεις, έτσι, να συνεργαστούν και με την εταιρεία. Στην Ελλάδα η γραφειοκρατία παίρνει και δίνει. Το αποτέλεσμα. Μόνο το αποτέλεσμα τώρα, από τη στιγμή που άνοιξε αυτό το θέμα, πιστεύω ότι θα πάμε καλά και θα ακουστούμε και στο εξωτερικό. Γιατί είμαστε είναι 5-6 μεγάλες αλυσίδες. Εδώ πέρα, από εκεί και πέρα δεν υπάρχει κάτι άλλο. Λοιπόν, τώρα, οι επενδύσεις αφορούν π.χ. Την αγορά μηχανολογικού εξοπλισμού, διάφορες υποδομές, τεχνολογική αναβάθμιση και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή, εν ολίγης είναι όλα μέσα, εντάζονται όλα μέσα. Δηλαδή, αν θες να ανοίξει ένα φούρνο, παραδείγματος χάρη, σε βοηθάει να πάρεις μέσα τον εξοπλισμό, τους φούρνους. Ναι, τι γίνεται όμως, θα πρέπει να έχεις κάνει όπως γίνεται και σε όλα τα ΕΣΠΑ. Τι σου ζητάει το ΕΣΠΑ, σου λέει προχωράς εσύ, ας πούμε τώρα δίνει μία επιδότηση των. Ο φούρνος, πιστεύω, είναι ένας μικρός φούρνος, άντε να δώσει 50-70 χιλιάδες. Mm-hmm. Σου λέει τώρα, σου λέει εκεί πέρα, ανοίγεις εσύ τον φούρνο, ετοιμάζεις όλη τη δομή μέσα, σχεδόν όλη, ετοιμάζεις ένα 50%, έτσι, κυρίως, δηλαδή μπορεί να τοποθετήσεις παγκάκια, φούρνους, οτιδήποτε, να ετοιμάσεις ταμιακές επιχείρησεις, να είναι βέβαια, να είναι έτοιμοι, έτσι, και από εκεί και πέρα τι γίνεται, έρχεται μια επιτροπή. Φτιάξου, Μαρία, θέλεις, πήγαινε, μαγείρεψε κάτι. Ό,τι το σκεφτόμουν, τι να κάνω τώρα, τα νέα. Να σου πω, να τα αναλύσεις, καλά κάνεις. Αυτό, το μικρόφωνο νομίζω, έχει πέσει μέσα. Δεν πειράζει. Εκεί πέρα, άμα πέσει, χάθηκε. Εσύ ακούγεσαι όμως. Ένα, ακούγομαι. Λοιπόν, ναι, ακούγεσαι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα σου δίνει μία προκαταβολή, έτσι, αφού έρχονται, αφού κάνουν τον έλεγχο, σου τα δίνουνε
ανατακτικά διαστήματα. Μπράβο. Ανά δύο μήνες, ανά τρεις κτλ. Έρχεται μια επιτροπή όμως, τα ελέγχει και από εκεί και πέρα. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι πάντοτε ένα. Απλά τα λεφτά, συγγνώμη να πω, αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, τα έχουν δώσει όλα. Ναι. Δεν έχει τύχει ποτέ δηλαδή να πούνε σε κάποιον. Ότι σου δίνω και μετά αποσύρω, δεν σου δίνω άλλα. Όχι, αυτό δεν έχει καταγίνει. Άμα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει έσπα. Είναι θέμα νόμων. Αυτό φυσικά μέσω franchise. Δηλαδή πρέπει να είναι. Όχι, αυτό franchise ξεκινάει τώρα από το 2017. Από το 2014 μέχρι το 2017 είχαν βγει διάφορα. Τώρα το 2017 και πέρα μέχρι το 2020 βγαίνουν άλλες εταιρείες. Τι πάνε να κάνουν τώρα αυτοί, πάνε άρα να πιάσουν την Ευρώπη. Να σου πω κάτι. Θα είναι συγκεκριμένες οι εταιρείες που θα μπορούμε να. Ό,τι εταιρεία θέλεις, αρκεί να υπάρχει μια δομή για να αναπτυχθεί. Και να τηρούν τις προϋποθέσεις. Ναι. Νομίζω ότι αυτό πάντως με το ΕΣΠΑ, γενικότερα πάντως, δεν θυμάμαι πέρσι που το είχαμε πει, που μας παίρνανε τηλέφωνο και εσένα στο site σου και σου λέγανε πόσες εκατομμύρια αιτήσεις είχαν κάνει. Χιλιάδες, μάλλον, όχι εκατομμύρια, να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος. Απλά θέλω να πω κάτι. Αν λείπει κάποιο χαρτί, εάν νομίζουν ότι. Ναι, μην μπαίνετε στον κόπο πραγματικά. Να στέλνετε και να πεις, έλα, αυτό δεν πειράζει, ας μην το έχω. Άδικος ο κόπος. Εγώ τι θα έκανα, θα προετοιμαζόμουν για την επόμενη σεζόν. Έτσι. Για να έχεις όλα τα χαρτιά και τα πάντα. Σαφώς, ναι. Έχεις 4-5 μήνες μπροστά σου. Τρέχα, βγάλε τα δικαιολογητικά και από εκεί και πέρα πάμε στην επόμενη σεζόν. Αυτό θα είσαι. Δηλαδή τα ΕΣΠΑ θα τρέχουν μέχρι το 2020. Ναι. Αυτό πήγα να ρωτήσω. Ότι και καλά βγαίνουν συνέχεια, δηλαδή αναχρόνο, ανά 5-6 μήνες. Αναχρόνια. Ναι, αυτό πάει ένα εξάμηνο. Δηλαδή ξεκινάνε από το χειμώνα και πιάνουν, ας πούμε, το καλοκαίρι, πιάνουν τα τουριστικά. Πιάνουν, ας πούμε, τα ξενοδοχεία. Τα κομμωτήρια πότε τα πιάνουν? Τα κομμωτήρια όλη τη σεζόν. Όλη τη σεζόν. Για να πάρεις για τον Δημήτρη ή ΕΣΠΑ, εννοείς. Ναι. Αυτό μας ενδιαφέρει. Ναι, αυτό μας ενδιαφέρει. Ωραία, εδώ πέρα είναι η Σπυρί, θα σου δώσει τις οικονομικές συμβουλές και θα σε κατευθύνει. Για τα κομμωτήρια, ναι, με ρωτάς ό,τι θέλεις. Το είχαμε πει στις τελευταίες εκπομπές. Να το αλλάξεις μέσα λίγο. Επίσης δίνουν μια μικρή επιδότηση και θα σου τα πω μετά αυτά. Αυτά θα τα πεις κατηδίαν. Αν έχεις και μαζί σου, δώσει την επιδότηση και θα ξαναδίνει. Λοιπόν, έτσι για να σε κρατάνω. Τα έχω σταματήσει. Αυτό είναι αλήθεια. Μην αδυνατήσει. Όμως άλλο. Με στέβια είναι. Με στέβια αυτά είναι με στέβια τα ωραία, ροζ. Ωραία, τα τρία επάνω τα θέλω, παρακαλώ. Όχι, τα ροζ είναι μόνο με στέβια. Τα ροζ όλα θα τα χτυπήσω. Λοιπόν, τα μπλε είναι με μαύρη ζάχαρη. Η και πρώτη τα επιδότηση είναι λοιπόν. Μιλάμε για η ΕΣΠΑ. Η πρώτη επιδότηση για να γίνει το Τζόρτζιο. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα γίνει. Θα πάμε σε ένα πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Απαραίτητο όμως να πάρουμε μία ανάσα, να πιούμε λίγο νεράκι. Να πει η Ειρήνη στην Μαρία πώς θα μπορούσε να πάρει για το κομμωτήριο την επιδότησή της. Και αμέσως μετά, αφού λίγο γλυκαθούμε, γιατί έχουμε και έξω γλυκά στο φουαγέ, παιδιά, ξέρεις, τα σοκολατένια κτλ. Θα επιστρέψουμε και με τον καλεσμένο μας και με την Μαρία Κατσουλέρη που θα μας πει σήμερα και θα μας διαχωρίσει από την ιατρική στήλη και από αυτά τα οποία μας ενδιαφέρουν. Αν η γρήπη με τον αγρήπη, εκείνον που έβγαινε με την Χρονοπούλου στην παραλία, αν είναι το ίδιο πράγμα. Επίσης, θα μας διαχωρίσει ερωτήσεις που εσείς έχετε κάνει. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι και τα 13 άτομα που υπάρχουν σε αυτήν εδώ την εκπομπή, στα προσωπικά τους Facebook, Ειρήνη Σπυρίδη, Μαρία Κατσουλέρη και ούτω καθεξής, μπορείτε να στείλετε κατευθείαν, εκτός αν θέλετε να στείλετε σε μένα, Αλέξανδρος Πετρίδης, Really Gold, τα ερωτήματα ή αυτό που σας απασχολεί για να οργανωθούν οι κοπέλες και την επόμενη εκπομπή να σας το παρουσιάσουν. Αν εσύ, ας πούμε, θέλεις να μάθεις π.χ. τι είναι το τάδε πρόβλημα υγείας ή πώς αντιμετωπίζετε, θα το στείλεις στη Μαρία. Αν θες να μάθεις, ας πούμε, ή να πεις ότι έχω μια επιχείρηση και δεν μπορούσα να κάνω για να αυξήσω τα έσοδα ή αυτά, η οικονομική στήλη με την Ειρήνη Σπυρί θα σου δώσει τις συμβουλές. Είτε κατηδίαν στο γραφείο ή μέσα από το site της ή μέσα από τις εκπομπές, αν θες να σου πει κάποια πράγματα γενικού ενδιαφέροντος. Τα είπα πάρα πολύ ωραία, Γιάννη, και σήμερα. Σήμερα δεν είμαι. Τα είπα πολύ ωραία και σήμερα συγχαρητήρια. Μα κάθε μέρα τα λες. Κάθε μέρα, ρε παιδί μου, αλλά κάθε μέρα είναι μια άλλη μέρα. Μπορεί μια μέρα να ξυπνήσω και να μην είμαι τόσο καλός παρουσιαστής. Δηλαδή στα 70-75 που μπορεί να μην είμαι ίδιος. Δεν υπάρχει. Δεν λέω, υπάρχει, ξέρω εγώ. Λοιπόν, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε με Μαρία Κατσουλέρη, Ειρήνη Σπυρίδη και Δημήτρη Τουρκάκη που έχει να μας πει πάρα πολλά από την Ιμάτρα Media που μας ενδιαφέρουν για όλους εμάς που το ίντερνετ έχουμε καταλάβει και γενικότερα η προώθηση μέσω ίντερνετ. Και αυτός ο ισότοπος έχει πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Φύγαμε και επανερχόμαστε. Θέλεις η μπαταρία σου να έχει δύναμη και αντοχή? Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Tiger, Thunder και GC by Γεωργόπουλος. Μπαταρίες φωτοβολταϊκών.
Μπαταρίες αυτοκινήτων, μηχανημάτων, σκαφών, μοτό, UPS, Start-Stop, Περιστέρι, Ήλιον, Εγάλεο, Χαϊδάρι. Τηλεφωνικό κέντρο 210-5757-706 και από όλη την Ελλάδα www.gcbattery.gr. Μπαταρίες by Γεωργόπουλος. Εγγύηση by Γεωργόπουλος. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστί χαχείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, δεύτερο μέρος αυτής εδώ της θεσπέσιας κατά τα άλλα εκπομπής. Φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο αλλά και το εξωτερικό και να μην ξεχνάτε. Στο μη μου πεις στο bankiakou.com στέλνετε ένα μήνυμα και το τηλέφωνό σας, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο. Και βεβαίως ένα καταπληκτικό δώρο από τη Σχολή Οδηγών Ασημακόπουλος. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιάννη Ασημακόπουλο αλλά και όλους τους υπέροχους πραγματικά συνεργάτες του και από τη γραμματιακή υποστήριξη, άμεση ανταπόκριση αλλά και γενικότερα από τα μαθήματα, όπου δίνει δώρο για εσάς. Όλη τη διαδικασία από το που θα πας και θα αφήσεις 4 φωτογραφίες να σου κάνουν το φάκελο μέχρι που θα πάρεις και το δίπλωμα εγγυάται στο 99% γιατί παιδιά όταν έχεις εξοπλισμό 15 αυτοκινήτων, όταν έχεις έμπειρο και έγκυρο και παίζει ρόλο αυτό που σας λέω προσωπικό, όταν τόσα χρόνια από τα 10 σου παιδιά περνάνε αμέσως τα 9, να μην πω και τα 10 και φανώ υπερβολικός, όταν έχεις ηλεκτρονική εκμάθηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και όταν έχεις μοναδικές τιμές, τότε εγγυάσαι και το δίπλωμα στο χέρι ότι σίγουρα θα το περάσεις και να μην έχετε κανένα άγχος. Γιάννης Ασημακόπουλος, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τις σχολές Ασημακόπουλος που είναι κοντά μας και μας δίνουν ένα καταπληκτικό δώρο και μάλιστα μέσα σε μια τόσο κρίσιμη εποχή που δεν θέλω να βλέπω παιδιά στους δρόμους που να τα σταματάνε και να τους παίρνουν πινακίδες και τέτοια γιατί τους έχουν ξανασταματήσει χωρίς δίπλωμα και γιατί δεν το έχουν βγάλει. Με καλές τιμές και σίγουρο αποτέλεσμα, όλοι μπορείτε να έχετε το δίπλωμά σας για να είστε νομοταγείς, πολίτες και σωστοί. Ο Ασημακόπουλος βεβαίως, ο Γιάννης σε πάρα πολύ λίγες μέρες θα είναι κοντά μας και θα μας λύσει πολλές απορίες που πολλά πράγματα πιστέψτε με και εγώ που οδηγώ 23 χρόνια δεν ξέρω πόσα δεν τα ήξερα. Δηλαδή δεν ήξερα ότι έχουν αλλάξει κάποια πράγματα στους νόμους και ότι γίνεται έτσι, υπάρχει ένα όριο ηλικίας, μπλα μπλα μπλα. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς είμαστε εδώ κοντά σας για να σας λύσουμε όλες τις απορίες. Πολλοί από εσάς χρησιμοποιείτε τον ισότοπο Μαρία ή ιστότοπο. Εσύ είπες ισότοπο, εγώ σου είπα ιστότοπο. Αλλά θα μας εσύ όμως κατάλαβες γιατί πρόκειται. Αυτό έχει αποτέλεσμα. Εγώ πιστεύω ότι είναι ιστότοπο. Ωραία. Ο Δημήτρης Τουρκάκης που είναι εδώ κοντά μας από την Ημάτρα Media και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Δημήτρη. Γεια σας, που μας έφτιαξε βέβαια και όλο το, αν το θέλεις, το δημιουργικό της εκπομπής της νέας σεζόν που διανύουμε, το μη μου πεις. Αλλά και βεβαίως έχει επιμεληθεί και το hightv.gr. Μπείτε και δείτε μας live streaming, αλλά και δείτε τα πάντα για το σταθμό. Και με ένα site υπέροχο που έχει βοηθήσει και η Ειρήνη, θα έχεις και πολλά πράγματα να ρωτήσεις. Έχει βοηθήσει και πάρα πολύ κόσμο, το Find For Me. Έχει να μας αναλύσει πολλά πράγματα. Ξεκινώντας καταρχήν, είναι ισότοπος ή ιστότοπος? Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για τη φιλοξενία. Είναι για δική μας ευχαρίστηση. Στην εκπομπή και σε αυτό το πολύ ωραίο πλάτο που έχετε. Λοιπόν, σχετικά με τι θες να σου πω. Είναι ισότοπος ή ιστότοπος τελικά? Ιστότοπος. Ιστότοπος. Από τον ιστό. Ναι, ναι. Ιστοσελίδα. Ιστοσελίδα. Ναι. Μάλιστα. Εγώ θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Βεβαίως. Όταν έρχεται κάποιος στο γραφείο σας και σας λέει θέλω ένα site, ναι, έτσι, από εκεί και πέρα τι κοιτάτε στην επιχείρηση, τι κοιτάτε? Καταρχάς αυτό που πρέπει να δώσει μια εταιρεία, ας πούμε, που ασχολείται με το ίντερνετ στον εκάστοτε πελάτη, πρέπει, ας πούμε, να δώσει λύση που έχει να κάνει καταρχάς με το αντικείμενο και δεύτερο με το οικονομικό. Ναι. Πρέπει, ας πούμε, να μπορούμε να δίνουμε λύσεις σε όλες τις επιχειρήσεις ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα που έχουμε. Δημήτρη, είναι ακριβό. Ξέρεις, πολλοί φοβόνται το ίντερνετ. Καταρχήν η δύναμή του είναι μεγάλη. Και φοβόνται να κάνουν μια ιστοσελίδα, ένα site κτλ. Και σου λέει, έλα, μωρέ, θα τον ανεβάσω στο Facebook, θα γράψω ότι έχω και αυτή την προσφορά και τελείωσε. Καμία σχέση βέβαια. Όχι, βέβαια, δεν είναι έτσι. Είναι και το ένα με το άλλο. Είναι πάρα καμία πολύ σχέση. Δύσκολο γιατί θα πρέπει να μπει και μέσα στην ψυχολογία του αλλού. Σαφώς. Δηλαδή... Είναι ακριβό, ναι, όλο αυτό. Είναι ακριβό, να το πω απλά, το ίντερνετ. Το ίντερνετ, ξέρεις πώς το λέει, πρόθεση ηλεκτρονική. Το ίντερνετ γενικά είναι ένα χάος, παιδιά. Ξεκινάει δηλαδή από πολύ μικρές τιμές και μπορεί να φτάσει μέχρι και εκατομμύρια, ναι, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Το θέμα είναι ότι... Να ξεκινήσει ένα site από τι... Πώς είναι το, δηλαδή το κόστος. Το κατώτατο όριο που κάποιος μπορεί να φτιάξει ένα απλό site. Ναι. Κοιτάξτε, μέσω της πλατφόρμας αυτή που έχουμε δημιουργήσει, ναι, τώρα, η οποία είναι, ας πούμε, μια δουλειά πολλών ετών,
μπορεί ο ίδιος ο χρήστης, ο οποίος γράφεται μέσα στο συμπλατφόρμα τη συγκεκριμένη, να κατασκευάσει την ιστοσελίδα μόνος του. Ναι. Η πλατφόρμα, να ξαναπώ άλλη μια φορά, είναι. Η πλατφόρμα είναι findforme.gr. Μπράβο. Αυτό είναι ένας επαγγελματικός κατάλογος, όπως οι γνωστοί επαγγελματικοί κατάλογοι που διαφημίζονται στη χώρα. Αλλά παράλληλα, αυτό που έχουμε κάνει, έχουμε ενσωματώσει κάποιες καινοτομίες που δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Ναι, όπως. Λοιπόν, είναι παράλληλα λοιπόν με τον επαγγελματικό οδηγό, το συγκεκριμένο site είναι και ευρετήριο προϊόντων και υπηρεσιών. Είναι δηλαδή και ψαχτήρι και για προϊόντα και για υπηρεσίες. Στην ουσία μπαίνουμε στο Find4Me και εκεί πέρα θέλω εγώ, ας πούμε, να βρω, δανείζομαι τώρα, ένα κατάστημα που να πουλάει αυτό ή να έχει αυτές τις υπηρεσίες ή κάτι. Μπράβο. Γράφω, επληκτρολογώ. Επληκτρολογούμε στη γρήγορα να δεις επάνω τι ακριβώς ψάχνεις. Ψάχνεις να βρεις ορογό ποτήρια. Ναι. Γράφεις τη συγκεκριμένη λέξη ποτήρια, λέξη κρίτη. Και θα με συνδέσει με ό,τι έχει να κάνει με ποτήρια. Ό,τι έχει να κάνει με ποτήρια. Ποιο είναι ψάχνεις το πιο κουφό που σας έχει τύχει, ας πούμε. Α, έχουμε, κοίταξε, εκεί πέρα μέσα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουμε γύρω στις 7.500 επιχειρήσεις που έχουν γραφτεί μέσα στο site. Έχουμε απόλυση. Το πιο κουφό, το πιο περίεργο. Το πιο περίεργο. Τι θα μπορούσε κάποιος να γράψει, τι θα μπορούσε κάποιος να ψάξει. Ξεκινάνε, αλλά ανάλογα. Δεν έχουμε πιο περίεργο. Δεν θεωρείται κάτι περίεργο, ας πούμε. Εντάξει, όλες οι επιχειρήσεις έχουν κάθε μία τη δική της. Σαφώς, δεν είναι κάτι. Έχουμε τα πάντα. Έχουμε γιατρούς. Έχουμε να μπουν και μικρές επιχειρήσεις και μεγάλες. Τα πάντα. Ακόμα και μεμονωμένοι άνθρωποι. Και ένας απλός μπογιατζής. Μα αυτό είναι το καλό που έχουμε φτιάξει σε αυτή την πλατφόρμα. Είναι ότι έχει να κάνει με τα πάντα. Δηλαδή, μπορεί να γραφτεί και να διαφημιστεί ένα περίπτερο. Μπορεί να γραφτεί ένας τεχνίτης, ένας υδραυλικός, ένας γιατρός. Ένα περίπτερο ως εδώ τα καλά τσιγάρα, δηλαδή. Και αυτό. Και αυτό. Και πέρα... Όχι μόνο αυτό, είναι ότι αυτό που δίνουμε, ας πούμε, τη δυνατότητα σε επιχειρήσει, είναι μια μικρή επιχείρηση. Mm-hmm. Δεν έχει μέχρι στιγμής μια ιστοσελίδα δικιά της. Σαφώς. Μπαίνοντας λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα, μπορεί εύκολα και γρήγορα. Που αυτό είναι πολύ βασικό, παιδιά, γιατί υπάρχουν και άλλοι επαγγελματικοί οδηγοί, οι οποίοι, ας πούμε, δεν είναι κατανοητή στη χρήση τους. Δεν μπορεί δηλαδή ο χρήστης να τη διαχειριστεί και να αναπτύξει μια ιστοσελίδα. Εσείς μπαίνετε και στη διαδικασία αυτή να βοηθάτε τον κόσμο. Είναι τόσο εύκολο που μπορεί ο άλλος και φτιάχνει σε 5 λεπτά, παιδιά, μέσα τη δική του ιστοσελίδα, η οποία μπορεί και την διαχειρίζεται μόνος του. Μπορεί φτιάχνει το μενού που έχει μόνος του. Εσείς κάνετε και το λογότυπο της εταιρείας ή σας το φαίνουν? Εννοείς τη μακέτα, το πώς θα προωθηθεί. Ναι, ή το όνομα. Ναι, και αυτό, και αυτά και τα δύο. Σωστά. Εάν κάποιος χρειάζεται να του κάνουμε κάποιο λογότυπο, το κάνουμε. Λοιπόν, αλλά τι γίνεται, μπαίνοντας λοιπόν μέσα στην πλατφόρμα, μπορεί κάποιος και επιλέγει από κάποια προεπιλεγμένα template τα οποία έχουμε εμείς και πάνω σε αυτά στείνει στο σελίδα. Βήματα, υπάρχουν βήματα. Ας πούμε, εγώ που δεν το έχω καθόλου με το ίντερνετ, μα καθόλου. Θα σε βοηθήσει, πηγαίνει μόνο του. Σου λέει βήμα πρώτο, βήμα δεύτερο. Πάτα, ξέρω εγώ, το κουμπάκι ένα. Mm-hmm. Δημιούργησε το μενού τη ιστοσελίδα σου. Ξεκινά, αρχική σελίδα. Πρώτα. Και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, παιδιά, που κάνει η Mantra Media και μέσα από το Find4Me, γιατί οι περισσότεροι που θέλουν να κάνουν μια ιστοσελίδα για την επιχείρησή του και να του βρίσκουν, καταρχήν δεν είναι μόνο ότι κάνει την ιστοσελίδα, είναι ότι είσαι και σε μια μεγάλη ευρεία, αν το θέλει, σελίδα αναζήτηση. Και δηλαδή το να κάνει σελίδα είναι το ένα κομμάτι. Μέσα στο ίδιο όμως βρίσκεσαι και στην αναζήτηση. Οπότε στην ουσία έχεις και τα δύο μαζί, και τη σελίδα σου αλλά και όποιος σε ψάξει να σε βρει αμέσως. Από την άλλη όμως, οι περισσότεροι σου λέει: θέλω να μου κάνεις μια σελίδα, θα πρέπει να σου στείλει τη σελίδα να τη δεις, να του πεις αυτό να το αλλάξουμε, να σου στείλει, να του στείλει, να του στείλει, να του στείλει. Όταν όμως εσύ που κατέχεις τη δουλειά σου, φτιάχνεις τη δική σου σελίδα για αυτά που θες να προωθήσεις, επειδή είσαι γνώστης του αντικειμένου σου για να έχεις αυτή τη δουλειά, το δημιουργείς μόνος σου και βλέπεις πώς θα ήθελες να το βλέπεις, αν ήσουν ένας απλός καταναλωτής. Εκεί πέρα μπορούν να μπουν και απλοί άνθρωποι που είναι μακιγέρ, που είναι στυλίστες, που είναι hairdresser, που είναι το hairdresser. Γιατί το μακομωτής, είδες. Το είπα λίγο, είναι λίγο διαφορετικό τώρα το αγγλικό μου, γιατί μιλάω για ιστοσελίδα και μου γίνεται το αγγλικό. Έχω παρατηρήσει πάντως ότι ο περισσότερος κόσμος μπερδεύεται και στην καθημερινότητα που το ακούω και θα ήθελα να με βοηθήσει. Όχι να με βοηθήσει, να το πεις λίγο στον κόσμο. Τι σημαίνει blog και τι σημαίνει αυτό. Το site. Ναι. Όχι, τι σημαίνει blog και τι σημαίνει site. Τι σημαίνει site. Ναι, πρόσεχε. Υπάρχει γιατί διαφορά. Περισσότεροι τα έχουν μπερδέψει. Να. Δηλαδή, σου μιλάνε για site και μετά ξαφνικά μπαίνεις μέσα και βλέπεις ένα blog, ας πούμε. Το blog. Να ξεκαθαρίσει λίγο, να ξεκαθαρίσει. Το blog καταρχήν είναι των επιταγών που δεν το έχει κανένας και το blog δεν ξέρω να τις πληρώνει. Εμένα αυτό μου έρχεται. Και όχι μόνο Τσίπρας αυτό, αγάπη μου. Ναι, το blogάκι έχει καταργηθεί. Κοίταξε, συνήθως η ορολογία του blog και του blogger είναι αυτό, είναι οι ιστότοποι, ας το πούμε, οι ιστοσελίδες, οι οποίες δημιουργούν προσωπικά κάποια άτομα. Είναι προσωπικές ιστοσελίδες. Και από εκεί διάφορα ο καθένας περνάει το δικό του μήνυμα. Μπράβο, μεμονωμένα, για να το ξέρει ο κόσμος. Τώρα μια ιστοσελίδα είναι μια ιστοσελίδα η οποία, ας πούμε, έχει μια επιχείρηση, δηλαδή δεν προβάλλεται ένα άτομο πάνω εκεί πέρα. Είναι η ιστοσελίδα η οποία, ας πούμε, θα προβάλλει
Μια ολόκληρη, μια ολόκληρη επιχείρηση, τα προϊόντα, με τι ακριβώς τα πάντα. Ναι, ναι. Πόσες μέρες χρειάζονται αν κάποιος δεν το κατέχει και θέλει να έρθει σε σένα να συζητήσετε, να σου πει ότι εγώ έχω αυτή την επιχείρηση, κάνω αυτά τα πράγματα, αυτή είναι, αυτός είναι η κάρτα μου, αυτά είναι τα στοιχεία μου, να μου φτιάξει κάτι να είμαι στον αέρα. Κοίταξε να δεις. Πέραν λοιπόν από το file for me που είναι ο εύκολος ο τρόπος και οι τιμές οι οποίες δίνουμε ας πούμε, στους πελάτες μας ξεκινάνε από 50 ευρώ. Αν έτσι, είναι δυνατόν. Γι' αυτό έχει κόσμο. Μιλάμε τώρα ότι το site που κατασκευάζεται μέσω της πλατφόρμας, δηλαδή αν θα το δεις έξω, θα δεις ότι η αγορά για να φτιάξει μια τέτοια ιστοσελίδα που είναι και διαχειρίσιμη, έτσι, είναι φυσικό, είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή να μπορεί όλος να τη διαχειρίζεται και να αλλάζει, να βάζει να πράγματα. Αλλάζει, να βγάζει, και να αυτό πρόβλημα. Να σημειώσουμε εδώ ότι πάρα πολλοί που φτιάχνουν site, δηλαδή εγώ ας πούμε έχω μια επιχείρηση και βγάζω μια προσφορά τη Δευτέρα και θέλω να πω ότι από σήμερα το βράδυ και μέχρι και την Τρίτη το βράδυ για μια μέρα δίνω τα φωτιστικά με 60% μέχρι να πάρει τον υπεύθυνο του site, να σου πει να το δώσω στο μακετίστα, να το ανεβάσω, πάει μέρα. Ενώ έτσι μπαίνει μόνο σου, το φτιάχνεις. Επιτόπως μου το κάνεις αυτό. Είναι handmade αυτό που λέμε. Θα ήθελα να παρακαλέσω και τον κόσμο να προσέξει. Έχει λίγο, γιατί εγώ επειδή ασχολούμαι πάρα πολλά χρόνια με αυτό, μου έχουν τύχει, δεν θα πω ονόματα, και απαταιώνες. Δηλαδή, πήγα σε μια εταιρεία που τους, ενώ τους είπα ότι έχω ένα από τα μεγαλύτερα site που είχα παλιά, τέλος πάντων το πούλησα, γιατί έτσι είναι, όταν είναι κάτι στο app, έτσι, ναι. Από εκεί και πέρα το πουλάς, φτιάχνεις κάτι άλλο. Ενώ, δηλαδή, έδειξα, πώς να το πω ρε παιδί μου. Την πρόθεση σου από την αρχή. Ναι, κοίταξε, να δεις τι κάνουν τώρα αυτοί, να πω κατευθείαν στο θέμα, σου λέει τώρα. Τώρα, για να μιλήσω, ξέρει πολλά ή δεν ξέρει πολλά. Καμιά φορά δεν μιλάω κιόλας, είναι το στυλ μου. Έτσι, θέλω να καθίσω, θέλω να ακούσω αυτά που θα μου πει ο άλλος. Από εκεί και πέρα, εάν νομίζουν αυτό ότι δεν ξέρεις πολλά, από εκεί και πέρα αρχίζουν και λένε διάφορα. Τι μου έχει τύχει, Αλέξανδρε. Μου είπε ένας, μου λέει, κοίταξε να δεις, λέγω, για να στο φτιάξω αυτό, μου λέει, και για να φτάσει στα ανώτατα επίπεδα, θέλω, λέει, 50.000 ευρώ. Σοπαρε μεγάλε τούλο, θες 50.000 ευρώ να κάνεις τι δηλαδή. Ναι, μήπως μπερδεύτηκε και νόμιζε ότι ήθελες να φτιάξεις γιατί ένα την... ξενοδοχείο. Ναι, μπορεί, ναι, σε αυτό μπορεί. Και μου το έστειλε και σε πρόταση. Και τα ήθελε δηλαδή τα χρήματα στους δύο πρώτους μήνες, ήθελε 7.000 και από εκεί και πέρα εντωμεταξύ, μόλις του είπα ποια site είχα. Δεν με ξαναπήρε τηλέφωνο αυτός ο άνθρωπος, οπότε σου λέει. Ό,τι ξέρει. Με θέλω... πολύ μεγάλη προσοχή πάλι. Ναι, όχι ότι το νούμερο αυτό που είπες είναι απαγορευτικό, δεν υπάρχει. Υπάρχει δηλαδή. Ναι, αλλά δεν υπάρχει για μια επιχείρηση τώρα στο πατήσια ή στο. Συγγνώμη τώρα. Συγγνώμη τώρα. Αυτό βέβαια έχει να κάνει ας πούμε με το τι θα ζητήσεις. Δηλαδή μου πας και θέλεις ένα site, πώς το λένε. Η έναρξή του πόσο κοστίζει. Όχι, για να ξέρει και ο κόσμος. Όχι, δεν μιλάμε τώρα για αυτό το νούμερο. Ναι, μιλάμε για νούμερα. Εννοείται. Σε ένα ποσό. Σου είπα και 50 ευρώ, 200 ευρώ, 300 από εκεί και πέρα. Αυτό τώρα είναι κάτι που είναι το πολύ απλό. Το μήνυμα το πολύ απλό. Το όνομά μου και βρείτε με. Κοίταξε, τώρα μια ιστοσελίδα αξιοπρεπέστατη για μια επιχείρηση, έτσι να είναι κάτι το οποίο θα είναι σωστό, καλό, θα σε βοηθάει και όλα να βγαίνει και στο Google σιγά σιγά να ανεβαίνει, γιατί δεν είναι ο σκοπός να κάνει ένα site. Χρησιμοποιούν και εκεί κόλπο ότι υποτίθεται σε βοηθάνε και θα κάνουν αυτό και θέλουν 6.000 ευρώ για να κάνουν το άλλο. Αυτό το κοιτάς, ας πούμε, όταν θα σου λέει κάποιος, θέλω να μου δείξει ένα παράδειγμα. Κάποιο μελέτη που έχεις κάνει, να μου δείξει, ας πούμε, πού εμφανίζεται στην. Πάντως, γενικότερα, μπορούμε να πληρώσουμε επίσημα και σωστά και να μας βγάζουν στην πρώτη αναζήτηση. Αυτό είναι. Και να πάρουμε. Και όταν ξεκινά ένα site, πάντα η εταιρεία. Λέμε, όταν μπει κάποιος σε σένα, με το που θα μπει, αμέσως, με το intro του, έχει μπει σε ένα site που έχει τόσες χιλιάδες κλικ ήδη. Ναι. Άρα παίρνει ένα intro. Μετά, αν κάποιος θέλει στο site του, αμέσως με το που θα μπει, λέει, βλέπω site που δημιουργήθηκαν την Τρίτη και ξαφνικά βλέπω την Πέμπτη και έχουν, ας πούμε, 30.000 επισκέψεις. Καλά, αυτό γίνεται. Αληθινές ψεύτικες, πώς μπορώ εγώ να το ξέρω τώρα... που είμαι ένας απλός καταναλωτής. Αυτό κοίταξε να δεις. Αυτό θα το ξέρεις, δηλαδή. Εντάξει, εγώ μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή ξέρω εγώ έχω 5 εκατομμύρια επισκέψεις το μήνα, ας πούμε, έτσι. Το λέω, όποιος δεν το πιστεύει. Ναι, δεν υπάρχουν όμως κάπου. Όχι, αυτά μπορείς να το επιβεβαιώσεις όταν θα ζητήσεις, ας πούμε, στατιστικά επισκεψιμότητες. Μπράβο. Έτσι. Το οποίο είναι επίσημα. Είναι επίσημα είναι από επίσημα. Τη Google. Δηλαδή, οι περισσότεροι χρησιμοποιούν τα Google Analytics για να μπορέσουν να πούνε. Ναι. Γι' αυτό λοιπόν, αν κάποιος κάποια στιγμή σας πει ότι. Όπως όταν πας σε μια εταιρεία για να κλείσει μια διαφήμιση. Σου ζητάνε. Τα στατιστικά από τα Google. Ναι. Πλέον δεν τα ζητάνε αυτά γιατί ξέρουν τι γίνεται. Πάντα λοιπόν ο κόσμος θα πρέπει να ζητάει αποδεικτικά στοιχεία και, για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Έτσι. Και επίσης, καθώς επίσης, όταν ας πούμε, πηγαίνουμε σε μια εταιρεία ας πούμε, και μας τάζουν λαγούς με πετραχίλια για τις ιστοσελίδες τους, θα ήθελα να δω κάποιο παράδειγμα από κάποιον πελάτη ο οποίος δεν έχετε κατασκευάσει να δούμε που βρίσκεται στο Google. Για να μπορέσω και εγώ να πιστώ. Ναι. Όπως για να βοηθήσουμε και λίγο τον κόσμο, βγαίνει και ΕΣΠΑ.
για τα site, για τα καινούργια site. Ναι. Χρηματοδοτεί, δίνει μέχρι 2.000 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, από εκεί περίπου ξεκινάει. Μάλιστα. Πάντως να πούμε ότι γενικότερα μέσα από το, ξαναλέω, η Mantra Media και Find4Me μπορείτε να βρείτε τα πάντα και να στείλετε και τις δικές σας αιτήσεις και να έρθετε σε επικοινωνία με τον κύριο Τουρκάκη αλλά και τους συνεργάτες του, γιατί σαφώς και δεν είναι μόνος του, για να βρείτε τα πάντα και να ενημερωθείτε και να έχετε το αποτέλεσμα το οποίο θέλετε. Σαφώς βέβαια όμως, Δημήτρη, φαντάζομαι ότι δεν είσαι εσύ τη δική σου συμβουλή. Δηλαδή, όταν εγώ σου πω ότι έχω μια επιχείρηση, ας πούμε, με κομπινεζόν, δεν θα μου προτείνεις το ίδιο που θα προτείνεις σε μια ασφαλιστική. Όχι, εννοείται. Ο τρόπος δηλαδή που θα επιλέξω, εγώ όταν με αφήνεις να επιλέξω αυτά που έχεις κάποια στάνταρτς και πάω ας πούμε εκεί με μια ασφαλιστική και επιλέξω ένα ροζ με καρδούλες site, θα μου πεις ξέρεις κάτι. Για την ασφαλιστική ας πούμε δεν είναι το ρόλο να βγαίνεις. Εννοείται, γιατί εμείς ενημερωνόμαστε όταν κάποιος χρήστης πάει και κατασκευάσει μια ιστοσελίδα, εμείς παίρνουμε μήνυμα και βλέπουμε τι έχει γίνει, γιατί διαχειριζόμαστε χιλιάδες αυτή τη στιγμή ενδιαφερόμενους. Δηλαδή ότι ξέρω εγώ, μας έρχεται email ας πούμε ότι κάποιος έχει δημιουργήσει αυτό, το βλέπουμε. Αν έχουμε να κάνουμε κάποια παρατήρηση, παίρνουμε τηλέφωνο και το λέμε, ας πούμε, ότι, ή το κάνουμε σε συνδυασμό και με τον πελάτη κιόλας. Υπάρχει κάποια πλατφόρμα που κάποιος μπορεί να κάνει, πέραν το δικό του site, ας πούμε, μέσα σε αυτήν, μπορούμε να κάνουμε και δικό μας, ας πούμε, live streaming και κανάλι. Όχι, αυτό έχει εξειδίκευση. Έχει εξειδίκευση. Όχι, δεν το κάνουμε, το κάνουμε. Και αυτό δηλαδή φέρει μια επιχείρηση, κάνει κάποιο, ας πούμε, κάποιο συνέδριο, κάτι, μια εκδήλωση. Είναι ξεχωριστό είναι κομμάτι. Ξεχωριστό κομμάτι, βέβαια. Ναι, αυτό έχει... Πάντως υπάρχει υποδομή και η βάση για να γίνεται και αυτό. Όπως φτιάξατε και το δικό μας hightv.gr. Έτσι ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Live streaming μπορείτε να μας βλέπετε σε όλο τον κόσμο. Έτσι κι αλλιώς μας βλέπετε σε όλο τον κόσμο, σαν μην μου πείτε, αλλά μας βλέπετε και όλο το κανάλι. Και επίσης θέλω να πω ότι γενικότερα είναι καλό σε οποιονδήποτε έτσι. Επικοινωνούμε που θα ασχοληθεί με την επιχείρησή μας και την προώθησή μας, δεν είναι κακό ούτε να ντρέπεστε κάποιες φορές να ζητάτε κάποια statistics. Okay. Δηλαδή, δεν προσβάλλεις τον άλλον με το να του ζητήσεις κάποιο στατιστικό από την εταιρεία του, δηλαδή τι επισκεψιμότητα έχει κτλ. Άλλωστε, και καλές εταιρείες όπως αυτές που φιλοξενούμε εμείς, χαίρονται να δίνουν αυτά τα αναλυτικά. Γιατί είναι η ταυτότητά σας. Είναι η ταυτότητα και το όπλο της επιχείρησης αυτό το πράγμα. Σαφώς. Δηλαδή, όταν πας κάπου και πεις ότι. Πρέπει ανά πάσα στιγμή να πατάς το κουμπάκι να δείξεις ορίστε. Αυτό που σας λέω είναι και η αλήθεια. Ναι, σαφώς. Και είναι πολύ ωραίο να δείχνεις πάντοτε την αλήθεια. Μάλιστα. Θέλω να. Δεν θα φύγεις από κοντά μας, αφού ήρθες τώρα να κάτσεις, καραμελίτσα γλυκά και τα πάντα ό,τι θέλεις. Γιατί και εσύ φαντάζομαι ότι σαν άνθρωπος οικογενειάρχης, σαν άνθρωπος καθημερινότητας, σίγουρα πολλές φορές έχεις αναρωτηθεί αν έχεις γρήπη ή αν έχεις κρύωμα. Σωστά δεν το λέω. Η Μαρία Κατσουλέρη αμέσως μετά το break θα σου διασαφηνίσει αυτό και θα πούμε κάποια ακόμα πράγματα για να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε παρακαλώ. Γευτείτε το μοναδικό μέλι με κρόκο κοζάνης που τονώνει και ενισχύει τον οργανισμό. Ελληνικό μέλι ΑΕ, τώρα και με μαστίχα χείου. Σε επιλεγμένα σούπερ μάρκετ και καταστήματα βιολογικών προϊόντων. Ελαστικά μοτό περιστεράς. Σε εμάς θα βρείτε όλη την γκάμα ελαστικών μοτοσυκλέτας. Κορυφαίων εταιριών στις καλύτερες τιμές της αγοράς, με δωρεάν και ασφαλή τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση. Έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Μοτό εξυπηρέτησης πελατών και πάντα με την κορυφαία τεχνογνωσία του πρωταθλητή αγώνων ταχύτητας Νίκου Περιστερά, πολυετή επίσημο αντιπροσώπου αγωνιστικού τμήματος Ελλάδος. Μιχαλακοπούλου, 125 Αθήνα, Κωνσταντινουπόλεως 44 Περιστέρη. Μη μου πεις και πάλι κοντά σας, Δημήτρης Τουρκάκης εδώ παραμένει στην παρέα μας, να αποχαιρετήσουμε όλοι μαζί, Μαρία Κατσουλέρη αλλά και Ειρήνη Σπυρίδη. Και ο λόγος πέφτει στη Μαρία, και ο λόγος πέφτει στη Μαρία, που θα πει γιατί γρήπη, γιατί γρήπη, ωε. Πολύ επικαιρό το θέμα σου, γιατί περισσότεροι γρήπιασμένοι είμαστε και δεν ξέρω, μέσω να δεν υποκρύωσα. Μακριά. Λοιπόν, Μαρία, τελικά, για να πω και εγώ έτσι κατευθείαν στο θέμα. Γρήπη ή κρυολόγημα. Ποια είναι η διαφορά τους και πώς τα ξεχωρίζουμε και τι πρέπει να κάνουμε. Λοιπόν, καταρχήν θα κάνω σκονάκι σήμερα γιατί είχα ένα πολύ ενδιαφέρον χειρουργείο και δεν κατάφερα να διαβάσω όπως κάνω κάθε φορά σε κάθε εκπομπή. Δεν πειράζει. Εμείς και τις κοπέλες και με το σκονάκι τις, τις δεχόμαστε στην εκπομπή. Λοιπόν, κύριε Φλωρά. Ακεί το σκονάκι να μην το βλέπουν εκεί διπλανοί. Βλέπε το μόνοι σου. Για πες. Έλα, μωρέ, εντάξει. Λοιπόν, τώρα ξέρετε ποιο είναι το άλλο σύστημα. Δεν κάνουν πια σκονάκι όταν δίνεις με οθόνη μπροστά.
Τι κάνεις? Είναι με το λέιζερ σου χτυπάει ο άλλος. Α, ναι. Λοιπόν, είναι αυτό με το λέιζερ. Καλά, θα σου εξηγήσω. Απλά θέλεις, πρέπει να στο κάνω μάθημα αναλυτικό. Για πες. Λοιπόν, άλλο γρίπη λοιπόν και άλλο κρυολόγημα. Εντάξει, η γρίπη έχει πάρα πολλά συμπτώματα, όπως και το κρυολόγημα. Άλλωστε, η γρίπη όμως είναι πιο βαριάς μορφής από ότι το κρυολόγημα. Το κρυολόγημα μπορούμε πολύ απλά βέβαια να το πάρουμε όπως παίρνουμε τη γρίπη, με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, με το να βήχει ο άλλος δίπλα μας, όπως είπες πιο πριν, με το να κοιμόμαστε με τον άλλο, με το να διαχειριζόμαστε τα ίδια οικιακά σκεύη, ακόμα και τα ρούχα, γιατί κακά τα ψέματα όταν φτενιζόμαστε, εξακοντίζονται πάρα πολλά. Σαφώς, γι' αυτό πάντα παιδιά πρέπει να βάζουμε το χέρι μπροστά. Ναι. Αυτό που κάνουν. Το χέρι και καλούν και να βάζουν όχι το χέρι, συνήθως βάζουν τον αγώνα. Εδώ πέρα τον αγώνα μπροστά, γιατί το χέρι όταν φτιάξει το χέρι. Μετά θα πιάσει κάτι. Όταν κάνει χειρεψία, το μικρόβιο μεταφέρεται. Αυτό που λέει είναι πάρα πολύ σωστό. Αυτό θα κάνουμε. Το πόδι. Συνήθως βάζουν ή στον αγώνα. Αυτό αλήθεια, αλλά εγώ παιδιά μέχρι να φταίει. Αν κάνω. Καταρχήν να φύγει από κάτω. Δεν μπορώ να το κεντρήσω. Έχω ακόμα έτσι. Και αυτό λάθος. Απλά εγώ επειδή έχω πάντα τα αντισηπτικά μου και τα τέτοια. Και ποιος θα χαιρετάμε έτσι. Ναι. Και αυτό πολύ καλό. Έχω το πάντοτε είναι πολύ βασικό. Στην τσάντα μου έχω πάντοτε μαντιλάκια και αυτό και το γνωστό αντισηπτικό. Πάντοτε παιδιά. Ναι, ναι. Και στο αυτοκίνητό μου έχω τα πάντα. Μέσα μέχρι και πετσέτες. Ναι. Και θαλάσσις και μπάνκες. Έχω τα πάντα να ξέρεις. Δεν θα με βρεις να προετοιμαστώ ποτέ. Υπάρχει περίπτωση να φτενιστείς και να πάρεις τον μπάνιο, ας πούμε. Ναι, όχι. Απλά έχω πάντα στο αυτοκίνητό μου τα πάντα και μία αλαξιά. Μη όχι! Το φτενίσμα. Κάνει δηλαδή, πολύ έντονη ζωή. Κάνει απίστευτα έντονη ζωή. Τώρα μπορεί να είναι εδώ και μετά από 4 ώρες μπορεί να πάει Μύκονο. Λοιπόν, σαφώς. Μπορεί να περπατάω και να υπάρξει και να μου πει σε 3 λεπτά φεύγουμε για Ντουμπάι. Να μην έχω ένα ρούχο. Έχει γίνει και αυτό. Έχει γίνει και αυτό. Μέσα, δεν κατάλαβα. Για πες. Λοιπόν, είπαμε, μεταδίδεται με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, είτε είναι κρυολόγημα, είτε είναι γρίπη, η μετάδοση είναι η ίδια. Τι γίνεται όμως, όταν είναι κρυολόγημα, είναι πιο ελαφριά τα συμπτώματα. Ναι. Δεν θα κάνουμε πυρετό όπως κάνουμε στη γρίπη. Δεν θα κάνουμε έντονες κεφαλαργίες πονοκεφάλους όπως κάνουμε στη γρίπη. Δεν θα πονάνε όλες μας οι αρθρώσεις και οι μυς όπως είναι στη γρίπη. Θα είναι πιο χαλαρά. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή που ξέρω ότι μπορεί να την έχω αρπάξει λίγο λόγω της δουλειάς μου και είναι σημαντικό ότι μέσα στο χώρο μας εμείς, όπως και μέσα σε χώρους πολύ συχνάστους, αρπάζεις πολύ πιο εύκολα τα μικρόβια. Πολύ. Εντάξει, όλος ναι, που είναι πάσα στιγμή. Ειδικά το τελευταίο διάστημα που έχει βγει πάλι μία γρίπη η οποία είναι πολύ έντονη σε σχολεία, από ό,τι λένε. Βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, εγώ αυτή τη στιγμή, ξέρεις, από την κλινική αισθάνομαι ήδη ένα μπούκομα. Έχω πάρει την κατάλληλη πρόληψη. Ναι. Βιταμίνη C. Αχινάντζια. Ναι, βιταμίνη C, σε ταμπλετήρια. Και είναι καλό κάθε πρωί να παίρνεις μια βιταμίνη C. Ναι, κάνει πάρα πολύ ναι, καλό. Πορτοκάλι. Κάποιοι λένε ότι και καλά, έλα μωρέ, τι θα κάνει μια πορτοκαλάδα κάθε πρωί. Κι όμως, φυσικός χυμός πορτοκάλι κάθε πρωί κάνει καλό, όχι μόνο για το κρυολόγημα, γενικά για όλο μας το σύστημα. Σαφώς. Συνήθως ένα είναι κρυολόγημα ενέργεια. Πόσο κρατάει. Κοίταξε να δεις. Το απλό το κρυολόγημα και όχι η γρίπη μπορεί να κρατήσει ημέρες. Θα κάνει τον κύκλο του, 3 με 4 ημέρες. Θα κάνει τον κύκλο του, θα φύγει. Η γρίπη όμως και επίσης τη γρίπη, όταν παίρνουμε και αντιβιώσεις και τέτοια, αυτό που κάνει την περισσότερη στη το λάθος. Στη γρίπη δεν παίρνουμε αντιβιώσεις. Καλό είναι, θα κάνουμε μια εκπομπή πάρα πολύ σημαντική, θα είναι και αυτή, η οποία θα μιλάμε λίγο για τις αντιβιώσεις και τη διαχείριση των φαρμάκων. Μπράβο. Γιατί κάποιοι άνθρωποι λένε, αφού πήρε την τάδε αντιβίωση και τη πέρασε, θα πάρω και εγώ, θα μου περάσει. Δεν είναι όλοι οι οργανισμοί ίδιοι, δεν περνάμε όλοι την ίδια φάση και το ίδιο πρόβλημα. Κάθε οργανισμός είναι διαφορετικός. Σωστό. Οπότε δεν μπορώ εγώ να πάρω αυτό που πήρες εσύ να μου περάσει. Θα πρέπει να μιλήσω με τον γιατρό μου. Για το κυριότερο. Τώρα, αυτό που λένε με τα εμβόλια ισχύει τελικά. Λοιπόν, με τα εμβόλια. Με τα εμβόλια ισχύει όσον αφορά τη γρίπη. Στο κρυολόγημα δεν κάνουμε τίποτα απολύτως, παρά μόνο λειτουργούμε προληπτικά. Όταν όμως έχουμε γρίπη, η οποία αρχίζει απότομα και χτυπά δυνατά, με σοβαρά συμπτώματα, εκεί θα συμβουλευτούμε τον γιατρό μας. Είναι για όλες τις ηλικίες τα εμβόλια? Όχι. Mm. Αυτό είναι πάλι μια πολύ σημαντική ερώτηση, η οποία άλλο εμβόλιο θα κάνει ένα παιδάκι που είναι στο σχολείο, άλλο εμβόλιο θα κάνει ένας άνθρωπος άνω των 50-60 ετών και ανάλογα τα προβλήματα που έχει ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία. Γιατί ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία, όταν έχει ένα καρδιολογικό νόσημα, ένα πνευμονολογικό νόσημα, ένα χρόνιο χαπ, θα κάνει άλλο εμβόλιο για τη γρίπη.
Υπάρχουν και βιταμίνες, από ό,τι έχω ακούσει, ότι υπάρχουν πάρα πολλές. Δηλαδή, τις παίρνεις πριν. Προληπτικά. Για πρόληψη, μπράβο. Προληπτικά. Υπάρχουν ποιες πάρα πολλές βιταμίνες. Θα μπορούσες να μας βοηθήσεις λίγο. Ναι, στο εμπόριο βρίσκεις πάρα πολλές βιταμίνες. Εντάξει. Καλό είναι όμως να παίρνουμε, μην τις συγχαίουμε λίγο τις βιταμίνες, δηλαδή να παίρνουμε πολύ βιταμίνες χωρίς λόγο και αφορμή. Εντάξει, να παίρνουμε κυρίως και επίσης C. Και η υπερβιταμίνωση, είναι πρόβλημα. Το κοίταζα και εδώ, είναι πρόβλημα, να το ξέρετε αυτό. Ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα τώρα στα σχολεία γίνεται χαμός. Εκεί γίνεται χαμός, είναι μια άλλη... Κάτι που δεν μπορείς να το ελέγξεις εδώ μεταξύ σχολεία. Εντάξει, τα παιδάκια φυσικά δεν ξέρουν να φυτενιστούν με τον τρόπο που είπε ο κυρίος. Είναι, ειδικά όταν κάθονται δίπλα-δίπλα στο θρανείο, εκείνη την ώρα το παιδάκι θα τρέξουν οι μιξούλες. Και εξήγησε μου κάτι, αφού κολλάνε, γιατί ξανακολλάνε πάλι μετά από δύο εβδομάδες, αφού έχει περάσει η ίωση, έχει φύγει. Έχει κάνει τον κύκλο. Κάνει κύκλο συνέχεια μέσα, δηλαδή στη τάξη κτλ. Δημιουργείται ένα κύκλο πάλι του. Μπράβο. Είπε ίωση. Ιός. Ιός. Οπότε. Άλλο, ναι. Άλλο ιός. Αλλά ναι, είπε ιός. Δεν μιλάμε για ένα απλό. Εκεί παίρνουμε κάποια φάρμακα που θα μας πει ο γιατρός, αλλά τι γίνεται, όταν το ανοσοποιητικό μας είναι πεσμένο, δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, τώρα όταν θέλω να κάνω μια χι δίαιτα, λέμε τώρα ένα παράδειγμα, και έχω πεσμένο ανοσοποιητικό σύστημα και τρώω μία φορά την ημέρα, ένα τοστάκι, το πιο απλό ή ένα γιαουρτάκι. Όταν παράδειγμα δίνεις τώρα. Όταν θα πάθω γρήπη, δεν θα την περάσω εύκολα. Ούτε σε 4-5 μέρες, ούτε σε μία εβδομάδα. Εννοείς ότι χρειαζόμαστε καλό φαγητό και καλό... Ενυδάτωση, σωστή ενυδάτωση. Επίσης, αυτό που κάνετε ότι το χειμώνα, άσχετο, ότι δεν πίνετε πάρα πολύ νερό, λάθος. Και αυτό τώρα, μια και μιλάμε έτσι γι' αυτό. Χρειάζεται το νερό πάρα πολύ το χειμώνα, να το ξέρετε. Χρειάζεται τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό ημερησίως για να πούμε, στον τομέα που δουλεύω, στην αιμοκάθαρση, ότι ο οργανισμός ενυδατώνεται σωστά. Σωστά. 8 με 10 ποτήρια. Μου είπες πριν λίγο ότι στη γρήπη, όταν έχουμε βαριά γρήπη, αμέσως πάμε εμείς για αντιβίωση να περάσει. Ναι. Γιατί λες ότι να μην παίρνουμε αντιβίωση? Καταρχήν δεν μπορούμε να πάρουμε αντιβίωση με το παραμικρό. Α, φτερνίστηκα λίγο ή έπαθα. Γιατί ο οργανισμός μετά συνηθίζει και μετά ξέρετε ότι δεν ανταποκρίνεται. Ναι. Όπως και στα παυσίπονα. Μάλιστα. Παιδιά, πονάει το κεφάλι σου? Παυσίπονο. Εγώ και που να σκάσω από τον πονοκέφαλο, δεν παίρνω κανένα από τα γνωστά παυσίπονα. Περιμένω εκεί, βέβαια, σε καταστάσει. Διότι μετά, όταν κάνει ένα χειρουργείο, όταν κάνει κάτι με τα εγχειρητικό και χρειάζεται το παυσίπονο, ο οργανισμός που δεν το έχει μάθει, δεν σε πιάνει καθόλου. Κατάλαβες. Αυτό που λένε επίσης ότι πάει με τα κιλά, ακόμη και στους μεγάλους ανθρώπους ισχύει, γιατί στα μικρά τα παιδιά πηγαίνει με τα κιλά. Δηλαδή δίνεις ντεπών, δίνεις πόσα ημέρα. Το έχω ακούσει ότι ισχύει και στους μεγάλους. Είχα δει μια φίλη μου που έπαιρνε δύο σπίρινες. Λέω, τι κάνεις καλέ. Όχι, αυτό... αυτή ήταν μια πάρα πολύ ωραία εκπομπή, την οποία θέλω να την κάνω. Είναι κατά φαντασία να ασθενείς. Έχουμε βγάλει τρεις εκπομπές. Σε παρακαλώ, γιατί το κατά φαντασία να ασθενείς είναι σημαντικό. Είναι κατά φαντασία. Έχω παιδιά φίλες. Φίλοι μου κατά φαντασία. Και έχω φίλες που με το παραμικρό. Να πάω στο γιατρό. Δεν είμαι καλά. Ναι, να πάω έχω κι εγώ. Ναι. Της λέω ο γιατρός δεν έχει τίποτα. Γυρνάει, της λέω ότι είσαι ο γιατρός. Ότι μπορεί και να χρειαστεί αυτό. Μπορεί και τώρα να είμαι πεθαμένη και να μου μιλάς από τον άλλο κόσμο. Και, δηλαδή αυτό το κατά φαντασία να στενείς και με το παραμικρό χαπάκι. Πραγματικά δεν το κατάλαβα ποτέ. Αρρωσταίνεις εύκολα εσύ? Εγώ δεν θα το έλεγα. Ναι, είναι και θέμα. Και εγώ παιδιά δεν αρρωσταίνω εύκολα. Χτύπα ξύλο. Νομίζω ότι αν και δεν τίνω με βαριά ή δεν αυτό, κοίταξε, δεν αρρωστάνε τώρα μεταξύ εύκολα. Μας, εγώ... με τόσο τρέξιμο που κάνουμε εμείς. Θα αρρωστήσω, δηλαδή, δεν πολύ κουρασμένος. Συνήθως μία φορά το χρόνο. Καλά, θα την αρρωστήσω. Καλά, μία φορά το χρόνο. Και μπορεί και δύο εγώ να την αρρωστήσω μέχρι εκεί. Αλλά λέω δεν είμαι ο άνθρωπος που όλο το χειμώνα ξέρω κάποιους φίλους, φίλες που από τον μέσα Οκτώβρη μέχρι και να έρθει ο Μάιος. Έλα, τι με δεν βρίσκει. Εντάξει, κοίταξε εσύ, δεν πρέπει να αρρωσταίνει αυτό, διότι αθλείσαι κιόλα. Είσαι άνθρωπος τη γυμναστή. Γυμνάζεσαι. Εγώ πρέπει να σου πω ότι έχω έρθει και εδώ πέρα, Γιάννη, πες, με 40 πυρετό και με τα μάτια μου να κλείνουν, φορούσα γυαλιά γιατί δεν μπορούσα από το φως. Όταν έχεις πυρετό, ξέρεις, δεν μπορείς στα φώτα. Και αυτό είναι και ακόμα κάτι που πρέπει να τονίσουμε, ότι γενικότερα λέει ότι το φως, κυρία Γιατρίνα, το φως δεν αυξάνει τον πυρετό, δεν θέλει πολλά φώτα. Σου είπα. Το ξέρω. Ναι. Δεν θέλει πολλά φώτα ο πυρετός, έτσι δεν είναι? Δεν θέλει πολλά φώτα, θέλει πλήρη κατάκληση. Θέλει ηρεμία. Κατάκληση. Α, να είσαι στην κλίνη. Στο κρεβάτι. Να κλείνεσαι και εσύ. Λοιπόν, να μην έρχεσαι σε επαφή με κόσμο. Και γιατί ο πυρετός συνήθως, παιδιά, αυξάνεται το βράδυ? Το έχετε παρατηρήσει αυτό? Γιατί αηρεμεί ο οργανισμός και εκείνη την ώρα βγαίνουν όλα τα προβλήματα στην επιφάνεια. Μάλιστα.
Οπότε θα πρέπει ή να μην κοιμάσαι από το βράδυ ή να μην έχετε βράδυ. Να πας μια χώρα μόνο πρωί. Ούτως ή άλλως δεν μπορείς να κοιμηθείς γιατί έχεις πυρετό και έχεις μια έντονη δυσκολία. Και αυτό που λένε ότι με τον πυρετό, αν κάνεις ένα κρύο ντουζ. Ξεχνάτε πιο πυρετό. Άμα κάνεις 38-39 πυρετό, είναι λογικό. Και ούτε κρύο ντουζ. Γιατί άμα κάνεις κρύο ντουζ. Χλιαρό, χλιαρό ντουζ. Χλιαρό για να πέσει ο πυρετό. Θα κάνεις ένα χλιαρό ντουζ, θα κλειστεί τα. Και πρέπει να υδρώνουμε πολύ και να αλλάζουμε τα ρούχα μας γιατί λέει με αυτό φεύγει το. Ναι. Πρέπει. Περισσότερο είναι γυμνή, ξέρεις. Και εγώ δεν μπορώ. Εγώ δεν μπορώ γενικότερα. Κοιμάσαι γυμνός. Όχι. Όταν έχω πυρετό, κυκλοφορώ γυμνός. Γι' αυτό και, γι' αυτό και περισσότερες φορές μου ζητάνε να είμαι άρρωστος. Αλλά δεν γίνεται. Λοιπόν, δεν γίνεται όμως αυτό. Ναι, λοιπόν, θα κάνουμε μια εκπομπή και γι' αυτό. Λοιπόν, να κάνεις μια εκπομπή και για την αρρώστια μου. Πέμπτη εκπομπή. Βάζω και πέμπτη εδώ πέρα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία Κατσουλιάρη, για την πολύ σημαντική διευκρίνησή σου. Ευχαριστούμε πολύ, Ειρήνη Σπυρίδη, η Μάντρα Μίντια που ήσουν κοντά μας, εσύ ότι σε ενημερώσαμε κιόλας. Δεν μας είπες εσύ μόνο πράγματα, φεύγεις και, και πλέον ξέρεις πότε είναι γρήπη και πότε είναι ιός και πότε είναι απλό κρύο. Για να μην έχεις κανένα παράπονο σε αυτή την εκπομπή. Είναι ροδοκόκκινος και τίποτα. Α, δεν έχει, ναι. Εννοείται, κάνει και υγιεινή ζωή ο Δημήτρης. Λοιπόν, θα πάμε τώρα να σας αποχαιρετήσουμε αφού ευχαριστήσω και τους εσείς που ήσασταν κοντά μου. Σας δώσαμε και λύσεις. Έχετε να βρείτε από το Find For Me ό,τι θέλετε. Διαφημιστείτε, βγείτε στην αγορά, κάντε πωλήσεις. Αυτό θέλω, παιδιά. Θέλω όλοι να πάτε μπροστά και όλοι να πάτε καλά. Μπορώ να το καταφέρω αυτό και είμαι ένας ευτυχισμένος άνθρωπος. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας με πολύ ωραία θέματα και πολύ ωραίους καλεσμένους αλλά και συνεργάτες και συνεργάτιδες. Μην λείψει κανείς γιατί ξέρεις κάτι. Ό,τι περνάει, επειδή είναι μοναδικό, δεν επαναλαμβάνεται. Δεν φταίω εγώ σε αυτό. Γεια σας.